Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Ντίμα Φιλίπποφ, κυπελούχο Ελλάδος και ευχόμαστε πολύ σύντομα και πρωταθλητή Ελλάδος. Καλησπέρα, Ντίμα. Καλησπέρα, Ντίμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Τι κάνεις, καλά είσαι? Όλα καλά, εσείς? Καλά είμαστε κι εμείς. Ξεκουράζεστε γενικότερα, γιατί λείπατε αρκετές μέρες, αρκετά ταξίδια, αρκετή ένταση. Μας έδωσε ο coach μια μισή μέρα από σήμερα. Έχουμε προπόνηση στις 5 η ώρα και σιγά σιγά να επανέλθουμε στους ρυθμούς, γιατί έχουμε και ένα στόχο από. Ντίμα, φήμες λένε ότι δεν αφήνεις την κούπα από τα χέρια σου. Και στην παραλία σε βλέπουμε την κούπα και όλος ο κόσμος. Παραλία πού? Γενικά αυτές τις μέρες, ρε παιδί μου, είναι το ζεις. Και ο κόσμος εντάξει, ναι, πήγα το κύπελο της κάτι φίλης μου που είναι full ΠΑΟ και έπρεπε να το κάνω. Ντίμα, είναι καλό που ο ΠΑΟ ξεκουράζεται και ο Ολυμπιακός έχει παιχνίδια, ή καμιά φορά το να έχεις παιχνίδια συνεχόμενα έχεις καλύτερο ρυθμό? Πώς το βλέπεις εσύ? Εντάξει, είναι πάρα πολύ καλό ότι έχουμε κάποιες μέρες ξεκουράζει, γιατί αδειάσαμε ψυχολογικά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί ήταν δύσκολο αυτό το διήμερο και μετά το μάτς κατευθείαν με την Κηφισιά για να περάσουμε στους τελικούς ήταν δύσκολο, έτσι. Είχαμε τώρα μια μισή μέρα ρεπό, πιστεύω ξεκουραστήκαμε. Πιστεύω θα έχουμε και άλλη μια μέρα ρεπό μέσα στο Σαββατοκύριακο και να γεμίσουμε λίγο τις μπαταρίες. Ραφαήλ. Ντίμα, ένας ξεχωριστός στήλος, όπως είπες και εσύ, με τον ΠΑΟΚ. Το έχεις κερδίσει 4 φορές, αυτή ήταν η 5η, αλλά η πρώτη φορά με τον ΠΑΟΚ. Πώς το έζησες σαν παίκτης του Δικεφάλου? Εντάξει, το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ακουστήκαν πολλά για τη μεταγραφή μου όταν ήρθα στο ΠΑΟΚ. Εγώ χαίρομαι που είμαι στο ΠΑΟΚ. Πραγματικά το χαίρομαι και θα είναι σίγουρα αυτός ο τίτλος θα είναι ξεχωριστός για μένα, γιατί όπως είπα είναι πρώτος με την φανέλα του ΠΑΟΚ και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ντίμα, ήταν πολύ χαρακτηριστικό και το μήνυμά σου μετά από την κατάκτηση του κυπέλου. Ουσιαστικά μια τοποθέτηση σαν ξέσπασμα ήταν από ότι το εισέλαβα εγώ. Πέρασα μια δύσκολη χρονιά που επέστρεψα στην Ελλάδα, το ξέρουν όλοι αυτό. Ήταν ιδιαίτερα τα συναισθήματα για σένα? Εντάξει, ναι, σίγουρα. Γιατί ο καλός ή κακός, έτσι όπως έφυγα από τον Ολυμπιακό, δεν ήταν ο καλός τρόπος, έτσι. Ναι. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό, αλλά δεν θέλω να σταθώ σε αυτό, έτσι. Είναι σίγουρο, νιώθω χαρούμενος για τους συμπαίκτες μου, για την ομάδα, γιατί παλεύαμε εκεί που μας είχαν εξεγραμμένους από την αρχή της σεζόν. Αλλάξανε μπορώ από όλα. Είμαστε και πάλι μέσα στους στόχους, πήραμε το κύπελο και πραγματικά χαίρομαι και είμαι πάρα πολύ περήφανος για τους συμπαίκτες μου, για την ομάδα, για τη διοίκηση που μας στήριξε την αρχή της σεζόν. Και απλά θέλω να σου ευχαριστήσω που όλους τους συμπαίκτες μου για αυτό που κάνουμε με το κύπελο. Ναι. Ντίμα, πριν από 2-3 μήνες φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός ήταν από εσάς λίγο καλύτερος ή είχε πιο καλό ρυθμό ή πιο έτοιμος. Πλέον αυτό δεν φαίνεται. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες είναι στο ίδιο επίπεδο. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος τη στιγμή που μιλάμε. Πώς το βλέπεις εσύ το όλο θέμα μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού? Εάν φυσικά ο Ολυμπιακός περάσει το Φίνικα. Δεν ξέρω αν πιστεύεις ότι μπορεί ο Φίνικας να κάνει τη ζημιά στον Ολυμπιακό. Ήδη πιστεύω να κάνει τη ζημιά, ήδη πήρε ένα παιχνίδι, τώρα το δεύτερο κανείς δεν ξέρει, έτσι είναι. Η Σύρος παίζει καλά, από εκεί πέρα δεν μας νοιάζει ποιος θα είναι στο τελικό, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα μας άλλαξε με τις αλλαγές που γίνανε, έτσι, με το δύο που ήταν που ήρθανε. Φάνηκε και στο γήπεδο αυτό, πιστεύω. Γιατί παίζουν πάρα πολύ καλά το τελευταίο διάστημα. Πίσω να συνεχίσουμε να βελτιωθούμε κι άλλο και να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Με την έλευση του Γιούρι Φιλίπποφ βλέπουμε, Ντίμα, ότι η ομάδα έχει λιγότερα διαστήματα αστάθειας και λιγότερα διαστήματα όπου χάνει την αυτοκέντρωσή της. Είναι έτσι ή όχι? Ή κάτι άλλο άλλαξε ο Γιούρι Φιλίπποφ? Εντάξει, εγώ πιστεύω έδωσε ένα καινούργιο αέρα στην ομάδα. Απελευθερωθήκανε πολλοί παίκτες, πιστεύω, όταν ήρθε ο κόσμος. Αυτό είναι σημαντικό για μας, έτσι, γιατί πρέπει να είμαστε απελευθερωμένοι όταν παίζουμε. Από εκεί πέρα για τα νεκρά διαστήματα μέσα στο παιχνίδι που λες εσύ, σίγουρα υπήρχαν, αλλά αυτό είναι θέμα συγκέντρωσης, είναι θέμα προπόνησης, είναι πολλά. Ναι. Ραφαήλ. Βγάζει για έναν χαρακτήρα πλέον η ομάδα, δηλαδή την έχουμε δει ότι και στο μάτς με τον Ολυμπιακό και με τον Ηρακλή έμεινε πίσω, το γύρισε. Με την Κηφισιά στο δεύτερο σετ πάλι αρκετούς πόντους πίσω, όμως και πάλι βρήκε τις λύσεις. Άρα είναι και θέμα ψυχολογίας πλέον εκτός από αγωνιστικό.
Σίγουρα και ψυχολογίας και πάθους και θέλησης είναι όλα παίζουν ρόλο πλέον έτσι στην ομάδα μας, γιατί είμαστε ανεβασμένοι πλέον, έτσι πιστεύω εγώ, και ψυχολογικά τώρα με το κύπελο είμαστε περισσότερο ανεβασμένοι και σας λέω ότι θέλουμε και εμείς το double. Δήμα, σε είδα, για να φύγουμε λίγο και από αυτό το κομμάτι, σε είδα ότι χάρηκες και εσύ και την κατάκτηση του πρωταθλήματος της ποδοσφαιρικής ομάδας και είδα διάφορα μηνύματα από τον Γιώργο Σαββίδη και για εσάς και εσύ για αυτό. Πώς το έζησες, πώς το ζήσατε γενικά όλοι την Κυριακή? Το θέμα είναι ότι είμαστε και εμείς στη Φιέστα, αλλά δεν πρέπει να είσαι στην Αθήνα. Που είναι, με την Κηφισιά δεν μας άφησε, γιατί θα κουραζόμασταν πάρα πολύ και δεν θα είμαστε κουρασμένοι στο παιχνίδι, έτσι. Το ζήσαμε πάρα πολύ, ή το είδαμε στην τηλεόραση, αλλά και δεν μπορούσαμε να δούμε όλη τη Φιέστα. Εγώ είδα μέχρι τις 12.30 να πω την αλήθεια. Χάρηκα πάρα πολύ και για την ομάδα και για τα παιδιά που είναι εκεί, που τυχαίνει να κάνουμε και παρέα με κάποιους από αυτούς. Με το και Σάχοφ είδαμε το Σάχοφ, πολλά. Ναι. Με το Σάχοφ, ναι, που είμαστε πολύ φίλοι και έχουμε δεθεί πάρα πολύ αυτή τη χρονιά. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτόν. Όσο για τον Γιώργο Σαββίδη και την οικογένεια Σαββίδη γενικά, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Γιατί δεν στηρίζει μόνο το βόλιο, στηρίζει και τον μπάσκετ, στηρίζει και το ένα στη τέχνη, γενικά όλο το ΠΑΟ, και αυτό δείχνει πόσο μεγάλη η οικογένεια είναι ο ΠΑΟ και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Φαντάζομαι, Ντίμα, περιμένετε και ένα παλατάκι στους τελικούς που θα έχει περισσότερη έτσι, προσέλευση και πάθος, έτσι δεν είναι? Πάντα στους τελικούς ο κόσμος του ΠΑΟ είναι περισσότεροι αυτοί που είναι στο ΠΑΟ Sports Arena. Ναι, τους περιμένω σίγουρα, το έχω ζήσει και εγώ και από την απέναντι πλευρά. Θέλω να το ζήσω και με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, τους περιμένουμε. Ξέρουν και αυτοί, ξέρουν και εμείς ότι είναι μια επιπλέον δύναμη για μας. Τους περιμένουμε για εμείς το κέντρο του παρατάκι. Ραφαήλ. Νομίζω ότι το καλύτερο κιόλας που φάνηκε ότι αυτό που είπε ο Ντίμα, ότι ήταν μια οικογένεια, ότι δεν ξέχασαν και κανέναν από τους παίκτες οι οποίοι ήταν μέσα στη χρονιά. Και με τον Δημήτρη τον Τζούριτς και τον Λαμπόμπα τον Μάρκες. Δηλαδή ήταν και εκείνοι, λες και ήταν στα πανηγύρια. Τους έπαιρναν τηλέφωνο, τους καλούσαν με βίντεο κλήση. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι ήταν μια οικογένεια ο ΠΑΟΚ φέτος και είναι ακόμα. Σίγουρα, ναι. Όλα τα παιδιά που είναι στην ομάδα είναι κομμάτι της ομάδας. Όλοι έχουν δώσει κάτι για να πάρει ο ΠΑΟΚ αυτό το κύπελλο. Αυτό που σου είπα, είμαστε σαν μια οικογένεια και αυτό πιστεύω βγαίνει και προς τα έξω και μέσα στο κύπελλο όταν είμαστε. Και μακάρι να είμαστε έτσι και να συνεχίσει και στο πρωτάθλημα. Εμείς, Δήμα, θα σας ευχαριστήσουμε. Θα σας ευχηθούμε να είστε γεροί όλα τα παιδιά στην ομάδα. Να έχετε καλή επιτυχία στους τελικούς. Και να κατορθώσετε να χαρίσετε ακόμα μια χαρά στον κόσμο που σίγουρα του δώσατε μεγάλη χαρά με το κύπελο. Νομίζω όλος ο κόσμος είδε τους ημιτελικούς. Δεν είχε κόσμο του ΠΑΟΚ. Μακάρι να είχε, να φτάσουμε στο σημείο να γίνονται οι τελικοί με οπαδούς των δύο ομάδων. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αλλά σίγουρα περιμένει ο κόσμος με πολύ μεγάλη ανυπομονησία, νομίζω, τους τελικούς για να του χαρίσετε άλλη μια χαρά και να τελειώσετε τη χρονιά νταμπλούχη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κάνει να γίνει αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Γεια σας.